Στον συνάδελφο, τον Κώστα τον Άνω, τον καλημερίσουμε. Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Λοιπόν, έχουμε το πράσινο φως από το ανώτατο για δεύτερη νεκροτομή, για τον θάνατο της Λέσια. Θέλω λίγο να μας πεις, γιατί δεν δίνεται, ενώ έτσι. Δίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αντιλαμβάνομαι, ναι. Ναι, αυτό το οποίο έγινε χθες και υπήρξε και μία σύγχυση κατά πόσον θα γίνει η δεύτερη νεκροψία και αν η εισαγγελία... Έλα Κώστα μου, για να ξεκολλήσουμε πάλι. Πάλι κολλάμε ρε παιδιά, τις τρεις τελευταίες μέρες για κάποιο λόγο ο Κώστας μας. Έλα Κώστα μου. Ναι, είναι δικό μας το πρόβλημα, είναι δικό σας το πρόβλημα, όχι δικό μου. Καλά το είπες στην αρχή, δικό μας. Όλα τα προβλήματα πρέπει να τα μοιραζόμαστε και με να, μαζί να τα λύνουμε. Και εσύ που το γνωρίζεις, λέει το control τώρα. Ναι, το γνωρίζω γιατί με όλους τους υπόλοιπους που μιλώ δεν έχουμε διακοπές. Είναι μόνο αυτή την ώρα. Με τη συγκεκριμένη εκπομπή είναι το πρόβλημα σου ή γενικότερα. Με την εκπομπή το λοιπόν, έλα. Αυτό το οποίο αμφισβήτησε η νομική υπηρεσία, Κατερίνα, είναι το δικαίωμα του δικαστηρίου να διατάξει την αστυνομία να διενεργηθεί δεύτερη νεκροψία. Αυτό είναι που αμφισβήτησε και αμφισβητεί η νομική υπηρεσία και όχι το να ικανοποιήσει το αίτημα για τη διενέργεια της δεύτερης νεκροψίας στην παρουσία ιατροδικαστή της επιλογής του υπόπτου. Και αυτό έγινε χθες και γι' αυτό έγινε η αναφορά στο ανώτατο δικαστήριο. Μάλιστα. Δεν αφορούσε δηλαδή την ουσία, αλλά ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το κατά πόσον, για να μην δημιουργηθεί προηγούμενο, κατά πόσον το δικαστήριο μπορούσε να υποδείξει, να υποδείξει στην αστυνομία για τη διενέργεια της δεύτερης νεκροψίας. Αυτό είναι που αμφισβητεί η νομική υπηρεσία και γι' αυτό το λόγο έχει απευθυνθεί στο ανώτατο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως και έδωσε το δικαίωμα να γίνει η δεύτερη νεκροψία. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο κλήθηκε και η καθηγήτρια ιατροδικαστικής από την Αθήνα, η Χαρά Σπυλιοπούλου, να είναι παρούσα. Είναι μία από τις κορυφαίες ιατροδικαστές στην Ελλάδα. Και επειδή αυτή η υπόθεση, όπως και άλλες πολύ σοβαρές υποθέσεις που είχαμε στην Κύπρο, κλήθηκε η κυρία Σπυλιοπούλου να συνδράμει. Συνεργάζεται με την νομική υπηρεσία, γι' αυτό θα είναι παρούσα και αυτή σήμερα στην νεκροψία, όπως και ο κύριος Ματσάκης, ο οποίος χθες εξέτασε τον ύποπτο. Σήμερα θα κάνει αυτοψία και στο χώρο όπου φέρεται να σημειώθηκε το ατύχημα ή να την έσπρωξε στον κρεμό. Και αργότερα σήμερα θα γίνει, έχει προγραμματιστεί και η νεκροψία, όπως είπαμε, στην παρουσία των ιατροδικαστών, θα είναι οι ιατροδικαστές, η Αγγελική Παπέτα και ο Ορθόδοξος Ορθοδόξου και στην παρουσία του κυρίου Ματσάκη και της κυρίας Σπυλιοπούλου. Θα δοθεί μάχη για αυτή την υπόθεση, είναι βέβαιο, Κατερίνα, αλλά αυτό το οποίο, πέρα από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους ανακριτές της υπόθεσης, οι οποίοι συνεχίζουν τις εξετάσεις, είναι τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα που αναμένεται να δώσουν πολύ σημαντικά στοιχεία στην αστυνομία για τις ώρες που ανέφερε. Για τις ώρες που ανέφερε ο ύποπτος, θα μας έλεγε ο Κώστας, δηλαδή που αναφέρονται οι ώρες. Τι ώρα πήρε την αστυνομία τηλέφωνο, τι ώρα έφυγαν από εκεί. Υπάρχει και ένα κύκλωμα, αντιλαμβάνομαι, καμερών, το οποίο δείχνει μια διαδρομή, αλλά δεν είναι μέχρι το σημείο το συγκεκριμένο. Αλλά είναι επειδή παρόμοιες υποθέσεις έχουν εκδικαστεί στα δικαστήρια και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, είναι οι κυψέλες από τις οποίες έπαιρνε σήμα το κινητό τηλέφωνο, είτε του θύματος, είτε του δράστη, είτε του φερόμενου ως δράστη. Και αυτά αναμένεται να δώσουν σημαντικά στοιχεία στην αστυνομία και θεωρούν οι ανακριτές της υπόθεσης ότι με αυτά τα στοιχεία και τα τεκμήρια που θα παρουσιάσουν στο δικαστήριο θα τεκμηριώσουν την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης. Βεβαίως θα δοθεί, όπως είπα, μάχη, καθώς ο ύποπτος επιμένει στον ισχυρισμό του ότι πρόκειται για ατύχημα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, για την οποία θα έχουμε σήμερα την δεύτερη νεκροψία και θα δούμε τι ακριβώς θα προκύψει. Ο κύριος Ματσάκης αμφισβητεί τα ευρήματα της πρώτης. Θεωρεί ότι δεν είναι πιστικές οι απαντήσεις που δόθηκαν στην...
Νομίζω θα ήταν καλό να περιμένουμε, να δούμε και το τι θα βγάλει η σημερινή δεύτερη νεκροτομή και βεβαίως θα δούμε και πώς συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα. Έτσι έχουμε τις εκδορές, έχουμε τα σημεία τα οποία δείχνουν στραγγαλισμό, έχουμε τα σημεία τα οποία δείχνουν σεξουαλική κακοποίηση, έχουμε πολλά πράγματα. Τώρα, τι και πώς, ναι. Μόνο οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι και αυτοί που ασχολούνται θα μπορούν να βγάλουν άκρη. Βεβαίως δεν είναι όντως... Και το δικαστήριο, και θα το δικαστήριο, ακριβώς. Και το δικαστήριο ασφαλώς θα αξιολογήσει όλη τη μαρτυρία αυτή που θα παρουσιαστεί ενώπιόν του. Από την εισαγγελία, τους ανακριτές, από την αστυνομία, από τις διοκτικές αρχές και βέβαια από τους συνηγόρους υπεράσπισης του υπόπτου. Μάλιστα.